Κοντά μας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Τον βλέπετε εδώ ήδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Και δύο συνάδελφοι, Λίνα Κλήτου και Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα, εδώ κοντά μας για να ανακρίνουμε τον Υπουργό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα μεγάλα, κύριε Υπουργέ, από τα εθνικά. Διότι βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, και όχι μόνο βέβαια, την προετοιμασία δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας για νέα εισβολή στον Εύρο. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί έχουν σκουρίνει εκ νέου, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας χθες το βράδυ εδώ στο δελτίο μας να λέει ότι δεν έχει λήξει ο συναγερμός. Από το δεν έχει λήξει ο συναγερμός μέχρι το ότι στέλνουμε όμως δυνάμεις εκεί και ενισχύουμε τα σύνορά μας, έχει διαφορά. Η προσπάθειά μας είναι σε τρία μέτωπα. Όπως ξέρετε, η οικονομία, το ξέραμε από την αρχή, ο κορονοϊός, ο οποίος επηρέασε αρνητικά φυσικά την οικονομία, και η Τουρκία, με διάφορες εκδοχές, αυτά που έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες. Προφανώς κάνουμε τη μάχη και στα τρία μέτωπα. Ειδικά με την Τουρκία έχουμε δείξει την αποφασιστικότητά μας. Εγώ δεν θα έλεγα απλώς η κυβέρνηση, θα έλεγα η Ελλάδα έχει δείξει την αποφασιστικότητά της. Νομίζω ότι έχουμε καταγράψει ήδη μια εθνική επιτυχία στον Εύρο, με την αντίσταση, την επιτυχή αντίσταση που προβάλαμε στην εισβολή μεταναστών καθοδηγούμενων δυστυχώς από την γειτονική χώρα, και είμαστε εδώ να κάνουμε το εθνικό μας καθήκον. Χωρίς αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, αλλά γιατί υπάρχει ένταση εδώ στο πολιτικό μας σύστημα? Τι συμβαίνει και έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τόνοι? Κάτι ασυνήθιστο για εθνικά θέματα, είναι η αλήθεια. Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας τόνος υπερβολής και το λέω κομψά. Έχω εκπλαγεί. Θα περίμενα μια κάποια αυτοσυγκράτηση, ειδικά σε αυτά τα θέματα, καθώς όπως έχει γίνει σαφές και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Υπουργό Αμήνης, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα πέρα από την συνήθι τουρκική. Ναι, αλλά γιατί εσείς εκφράσατε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί ακροδεξιά ρητορική? Αυτό πού πηγάζει? Διότι υπήρξε ένα δημοσίευμα αγγλικής εφημερίδας ότι δήθεν έχει καταληφθεί ελληνικό έδαφος, το οποίο ουδής άλλος το ισχυρίστηκε. Ούτε από την τουρκική πλευρά υπήρξε τέτοιου είδους προσέγγιση. Υιοθετήθηκε από ακροδεξιές φωνές στην Ελλάδα και στη συνέχεια, προς έκπληξή μου, ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να βρω είναι οι δημοσκοπικές επιδόσεις. Αλλά νομίζω ότι και στο επίπεδο δημοσκοπήσεων αυτό το πράγμα μπορεί να στοιχήσει επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν υιοθετεί τέτοιου είδους πολιτική. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα Έλληνες είμαστε και πρέπει να παραμείνει αραγές το μέτωπο απέναντι στην Τουρκία. Έλα, Ανδρέα. Κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα κατεγράφησαν συγκεκριμένα θέματα και από τον ξένο τύπο. Έγινε μια συζήτηση και για το τι σημαίνει, τι συμβαίνει μάλλον στην Κήτη του Εύρου. Και με συγχωρείτε, αλλά επί τριήμερο, τις πρώτες τρεις μέρες δηλαδή του θέματος, είδαμε και ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του κυρίου Δένδια από φιλικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας στα social media. Δεν είναι ανύπαρκτο το θέμα. Αν μετά από μια εβδομάδα επιμένετε ότι είναι ανύπαρκτο, είναι υπαρκτό. Τώρα το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι, να το δούμε. Το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν πάει να πει ότι όποιος θέτει θέμα είναι ακροδεξιός. Από πού και ως πού δηλαδή? Η Ελλάδα χτίζει, όπως ξέρετε, ένα φράχτη στον Εύρο. Χτίζει και στο συγκεκριμένο σημείο. Από την πλευρά της Τουρκίας υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει μπροστά. Έγιναν τα σχετικά διαβήματα στην Τουρκία και προχωρούμε μπροστά. Υπάρχει θέμα όμως ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας ήταν σε συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Πετρόπουλε, το θέμα όχι με τις κανονικές αλλά με πλαστές διαστάσεις προβλήθηκε από μια εφημερίδα, την αγγλική Sun, που είναι μια tabloid, δεν νομίζω ότι είναι και κάποια εφημερίδα που διακρίνεται παραδοσιακά για την αξιοπιστία της. Υιοθετήθηκε εδώ από ακροδεξιές φωνές και στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη γραμμή της αυτοσυγκράτησης. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Είδαμε και άλλες φωνές. Είδα για να είμαι ειλικρινής. Υπήρξαν και φωνές που συναντώνονται με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως συγγενείς
μεγάλος στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτης ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν και στα social media ολόκληρη καμπάνια σπεκουλάροντας πρώτον τις ΔΕΗΣΑΝ και δεύτερον την τουρκική προπαγάνδα. Και αυτά δεν είδαν να καταδικάζονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να δώσουμε όλη τη διάσταση των πραγμάτων. Αλλά κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, που τον άκουσα, είχε ένα τόνο αυτοσυγκράτησης αυτά τα οποία είπε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος και πολλά άλλα στελέχη, σαν και αυτά που αναφερθήκατε, τοποθετήθηκαν με ένα ανεύθυνο, κατά την άποψή μου, τρόπο πολιτικά. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση, έχουν μιλήσει δημόσια και έχουν μιλήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πέντε μέρες περάσανε. Πρώτον, για να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπάρχει θέμα, πέντε μέρες περάσανε. Και εκτός αυτού που λέει ο Ανδρέας, κύριε Υπουργέ και η Λίνα, υπήρχε και ένα εσωτερικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία που και αυτό αντιπαρατέθηκε για το θέμα αυτό. Αυτό μας βάζει στην ουσία του προβλήματος που έχει να κάνει με το εξής. Το ένα σκέλος είναι η διαχείριση της ύλης όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το τι ακριβώς συμβαίνει στον Εύρο με την κήτη του ποταμού, τις συνθήκες της Λοζάνης και τα διατάγματα από το 26. Το άλλο όμως είναι η ρητορική που αναπτύχθηκε. Μήπως αυτό το οποίο έδωσε το έναυσμα για αυτή την κριτική ήταν η αρχική τοποθέτηση του Υπουργού στη δημόσια τηλεόραση. Μήπως εκεί, ας πούμε, δεν πιάσατε το timing για να απαντήσετε αμέσως. Αν και είδα ότι ο κύριος Δένδιας βγήκε από την επομένη και τη μεθεπομένη και το ξεκαθάριζε. Αλλά μήπως έπρεπε η επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος να ήταν ίσως πιο ατακαριστή. Επιτρέψτε μου το αδόκιμο του όρου. Ο Υπουργός από την αρχή προσπάθησε να δώσει τη σωστή διάσταση στο πρόβλημα, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται και ζητήματα εκεί που πράγματι δεν έχουν μεγάλες τουλάχιστον διαστάσεις. Άλλο ήταν, σας είπα, η εισβολή των μεταναστών που βρεθήκαμε εκεί. Βρέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκεί, κάλεσε την Ευρωπαϊκή ηγεσία, το αντιμετωπίσαμε στις διαστάσεις που έχει. Και άλλο να δίνονται αντίστοιχες διαστάσεις, σαν αυτό το θέμα δηλαδή της εισβολής, σε τούτο εδώ το ζήτημα, το οποίο προφανώς δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μη υπάρχον, αλλά δεν έχει αυτές τις διαστάσεις. Έχει ξεκαθαριστεί απολύτως, νομίζω, το τι συμβαίνει. Τα σύνορα στον Εύρο είναι απολύτως γνωστά, έχουν καθοριστεί από τις διεθνείς συνθήκες. Μπορεί να αλλάζει, να μετατοπίζεται η κήτη του Εύρου, αλλά υπάρχουν οι γεωγραφικές συντεταγμένες. Το Υπουργείο Αμήνης και το Υπουργείο Εξωτερικών τα γνωρίζουν αυτά πάρα πολύ καλά. Πάντως δεν είναι μόνο ο Εύρος, κύριε Υπουργέ. Είναι και η θάλασσα που δημιουργεί ανησυχία για νέο κύμα μεταναστών. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ότι η Τουρκία θα το επιχειρήσει αυτό ακόμα και τώρα μέσα στο καλοκαίρι και εν ώψη τουρισμού. Κύριε, και να συμπληρώσω κάτι, αν θέλετε. Ναι. Ο όρος που χρησιμοποιείται συνέχεια, επειδή μιλήσατε για ακροδεξιά λογική, ο όρος που χρησιμοποιείται συνέχεια περί εισβολής, που δεν είναι εισβολή, έτσι, δεν είναι ακροδεξιός, δεν χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά, δεν ενθαρρύνει ακραίες βολές. Δεν είναι όταν έρχονται στην χώρα του Συγγνώμη, δεν ενθαρρύνει πολιτοφύλακες να αυθαιρετούν, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Μια στιγμή, αυτό κύριε είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί οι όροι, αυτοί δεν παραπέμπουν σε ακροδεξιά. Μια στιγμή. Το τι είναι ευρωπαϊκή πολιτική και τι δεν είναι, νομίζω το κατέδειξε η απόλυτη ταύτιση της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή των επικεφαλής αυτών των οργάνων με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μίλησαν για εισβολή όμως. Δεν μίλησαν για εισβολή. Κύριε Πετρόπουλε, άκουστε. Εσωτερική κατανάλωση είναι αυτό. Ακούστε. Είδαμε όλοι τις εικόνες. Εσείς τι νομίζετε, ότι ξαφνικά... Ότι ήταν μια ισχυρή πίεση της Τουρκίας, συντονίστηκαν τόσοι μετανάστες, Τους μετέφερε η Τουρκία, κύριε Υπουργέ, το καταλάβαμε αυτό. Τους μετέφερε η Τουρκία. Επομένως, για ποιο λόγο... Οργανωμένη επιχείρηση από την Τουρκία. Για ποιο λόγο... Για ποιο λόγο να χαριζόμαστε στις εκφράσεις μας να είμαστε ακριβείς. Εσείς προηγουμένως για την κήτη του Εύρου.
Τσουβαλιάσατε στην ακροδεξιά όλο το πολιτικό σύστημα. Έζησα, όχι, όχι. Αυτό Έλιο. Που ζήσαμε. Πήρατε απάντηση εγώ στις αυτό πολιτικές που υιοθετείτε, αγαπητέ Ανδρέα. Και ποιος υιοθετεί, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει ζήτημα στον ευρώ. Δεν τέθηκε το θέμα. Βγήκε από τον ουρανό, έπεσε το θέμα στον ευρώ. Ήταν εισβολή. Και εν πάση περιπτώσει αυτός που τσουβαλιάζει μέχρι πρότινος, το, μέχρι πρότινος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να ανοίξουμε τα σύνορα. Φανταστείτε, να ανοίξουμε τα σύνορα πάντα στην ακροδεξιά. Φανταστείτε να έλεγε κάποιος για εισβολή της Τουρκίας στην κήτη του Εύρου. Όταν τσουβαλιάζετε όχι, όχι, όχι. Τα βασικά τότε δημοκρατικά κόμματα δεν τσουβαλιάζει κανένας τίποτα. Και εγώ είμαι όπως και εσείς είναι δημοσιογράφος και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Τσουβαλιάζουν να πει στον ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσει ο Υπουργός, μην πλακωνόμαστε. Να μιλήσει ο απαντήσει ο Υπουργός. Βεβαίως. Εμείς έχουμε καιρό να πλακωνόμαστε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση και από τον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετράει τις λέξεις μία-μία σε σχέση με τους μετανάστες που ήρθαν καθοδηγούμενοι από τον Ερντογάν. Και ενώ μετράει μία-μία τις λέξεις σε σχέση με τους μετανάστες, στην περίπτωση εδώ της Κήτης, του Εύρου και όλων των σχετικών, πέρασε στην απέναντι όχθη, θα μου επιτρέψετε να πω, και συναγωνίστηκε τον κύριο Βελόπουλο σε κριτική. Εδώ αυτό δείχνει τη σύγχυση, στο κόμμα σας υπάρχουν τη σύγχυση του ίδιου του κόμματος και το στρατηγικό αδιέξοδο. Γιατί ακούστηκε και αυτό, το βλέπω και στην αρθρογραφία σήμερα. Αλλά κύριε Υπουργέ, θα μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να απαντήσετε σε αυτό, να πούμε και μια κουβέντα για την οικονομία. Εξωτερικών, ο Υπουργός Αμήνης, όλοι μας μιλάμε με την ίδια γλώσσα. Μακάρι, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Λοιπόν, διάλειμμα έχουμε να πούμε και για τα του Υπουργείου σας. Έχουμε ηλεκτροκίνηση, έχουμε ζητήματα κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης. Θα πούμε και για αυτά δύο κουβέντες μετά ανάπτυξη. Το διάλειμμα. Θα μας πει και για τα επενδύσεις, βεβαίως, την βεβαίως. Ανάπτυξη. Εδώ, κύριε Υπουργέ, έχουν αρχίσει συζητήσεις για διακοπές. Έχει φύγει το μυαλό μας ήδη, όπως καταλαβαίνετε. Μας δίνει και ένα πακέτο οικονομικό δυνατό, ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, μπορούμε να φύγουμε. Γιατί όχι. Θα θέλαμε να μας πείτε μια κουβέντα για το «Μένουμε όρθιοι 2» του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε κάποια επικριτικά σχόλια από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως είδα ότι κάποιοι από τους επαγγελματίες, σε κάποιους άρεσε το πρόγραμμα Μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν προσθέσετε τι δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι το σύνολο του ποσού είναι πάνω από τα ταμιακά διαθέσιμα γενικά της χώρας. Είναι. Και μάλιστα... Γιατί τα 13,5 δις που δίνει. 13,5 λέει είναι το πακέτο. Έβγαλε αναλυτικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών χτες, που τα εξηγεί με το Νί και με το Σίγμα και καταλήγει ότι είναι παραπάνω και μάλιστα χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για αργότερα εάν έχουμε νέα θέματα το φθινόπωρο. Το αργότερα πότε είναι, κύριε Υπουργέ? Επίσης, μία στις τρεις επιχειρήσεις θα κλείσουν. Θα μου επιτρέψετε, το αργότερα πότε είναι? Θα σας πω, μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψετε... Οι επαγγελματίες ήταν, δεν τα λέω εγώ. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια κριτική άμεσα ή έμεσα στην κυβέρνηση ότι ξανανοίγει την οικονομία, ενώ ο ίδιος προτείνει ένα μοντέλο μιας κλειστής οικονομίας που δεν θα λειτουργούν τόσο πολύ τουλάχιστον μαγαζιά και επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή θέλει το κράτος να δίνει παραπάνω λεφτά. Πού θα τα βρει όμως τα λεφτά το κράτος όταν η οικονομία είναι κλειστή? Αυτό δεν μας τα εξηγεί και μάλιστα και με κοινωνικό τουρισμό που θέλει να κάνει και το κύριε Χατζηδάκη, συγγνώμη, θα είμαστε πρωτοαθλητές στην ύφεση. Αυτό μπορεί να το εξηγήσετε έτσι όπως ακολουθεί την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση? Πρωτοαθλητές στην ύφεση. Το αναγνωρίζουν όλοι. Θα ήθελα να σας πω να μην σπέβδετε. Όχι, δεν σπέβδουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σπέβδει. Δεν σπέβδει κανένας άλλος. Λέει. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, καλό είναι να αναφερθούμε και στα θέματά σας. Δεν προλάβουμε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα πλήττεται παραπάνω από την κρίση λόγω του τουρισμού και της ναυτιλίας που είναι συνδεδεμένη με την ελληνική οικονομία τομείς και οι οποίοι πλήττονται
περισσότερο από τη διεθνή κρίση, αλλά μάλιστα. Επίσης είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αλλά, με μειώσεις μισθών, κύριε επίσης, Υπουργέ, με μειώσεις μισθών. Κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε εξηγήσει. Κύριε Υπουργέ, θα χάσουμε το θέμα με την ηλεκτροκίνηση ώστε μας να μην μειωθούν οι μισθοί. Έχουμε παρουσιάσει τα στοιχεία και κυρίως ετοιμαζόμαστε με όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές για να είμαστε δυναμικά παρόντες και το 2021 να είναι μια χρονιά μεγάλης ισχυρής ανάπτυξης. Ακούω, αν μου επιτρέπετε, ακούω και εσάς και τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη να λένε για όλα αυτά τα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς και της εργασίας, ότι τα βάρη θα ισομεριστούν. Όλα αυτά τα κατανοώ. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι μία φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία ήρθε με άλλα πρόσημα και άλλες προοπτικές, έχει κατηγοριοποιήσει τους Έλληνες. Δηλαδή τα βάρη θα τα μοιραστεί ο ιδιωτικός τομέας, αλλά ο δημόσιος τομέας βρίσκεται στο απειρόβλητο της συμμετοχής στα βάρη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εδώ είναι μια κεντσιανική αντίληψη, μπορώ να το καταλάβω σε ένα βαθμό, αλλά δem μπορεί τα βάρη να τα αναδέχονται μόνο οι άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς. Κοιτάξτε, έχουμε χρησιμοποιήσει διαθέσιμα του δημόσιου τομέα και λόγω και των ευελιξιών που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθεί η πραγματική οικονομία και εξαντλούμε όλα τα περιθώρια. Ναι, γιατί τέτοια αγάπη στο δημόσιο σας λέει. Δεν πρέπει να πληρώσει και αυτό. Προσπαθούμε. Μεγάλη αγάπη. Έχει περάσει αυτή την καραντίνα χωρίς προβλήματα. Αυτό λέω. Α, να μειώσουμε τους μισθούς δηλαδή λέτε. Δεν ξέρω, δεν λέμε τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι το δημόσιο είναι αυτό το οποίο πληρώνει αυτή την ώρα για να στηριχθεί και ο ιδιωτικός τομέας και απέναντι στην κρίση αυτή θα περάσουμε αλληλέγγυοι και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Άλλος. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας και κύριε αυτή την κατεύθυνση ακολουθούμε αυτή την ώρα Αντρέα, κάτω κύριε όλα υπουργέ, τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κουβέντα, κράτη. Δεν έχουμε δικές μας πατέντες. Μία κουβέντα θέλουμε να μας πείτε για το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση, αλλά με νούμερα. Για αυτοκίνητα, για ποδήλατα, για μηχανάκια που ενδιαφέρεται ο κόσμος, τι μας συμφέρει να κάνουμε. Περίμενε, Αντρέα, στο τέλος. Μία έκκληση στο τέλος. Ελάτε, στον κύριο Χατζηδάκη. Τους αριθμούς σας τους πούμε όταν κλείσουν απολύτως οι ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις. Αυτή την ώρα προχωρούμε μπροστά. Αυτό πότε είναι μια είναι πράσινη έτοιμο. Πολιτική και αφορά αμέσως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις αναλυτικές και θα αφορούν όχι μόνο τα αυτοκίνητα αλλά και τα ποδήλατα και τα σκούτερς. Ναι, αλλά δεν οι τιμές, κύριε Υπουργέ, είναι στο Θεό. Ειδικά για τα αυτοκίνητα. Δεν και για τα άλλα, αλλά θα είναι τέτοιο τόσο γενναία η επιδότηση ώστε να αποτελεί κίνητρο. Θα υπάρξει. Ή θα πάω να πάρω ένα μάξι 40.000 και θα μου μειώσετε δύο. Θα υπάρξει ένα πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων και για τα αυτοκίνητα και για τα ποδήλατα και για τα σκούτερς. Δεν θα είναι κλιμακωτό, γιατί θέλουμε για να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Δεν σημαίνει ότι όταν πάρεις ακριβότερο αυτοκίνητο θα σου δίνουμε μεγαλύτερη επιδότηση. Και για τα δίτροχα το ίδιο. Για τα δίτροχα επίσης, αλλά για τα δίτροχα συγκριτικά με την τιμή αγοράς, η επιδότηση θα είναι πιο συμφέρουσα. Μάλιστα. Θα είναι πιο συμφέρουσα γιατί μας νοιάζει να κάνουμε ένα άνοιγμα στα ποδήλατα ιδιαίτερα. Γιατί αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος μετακινήσεων. Αλλιώς θα μας σκοτώσουν στον δρόμο. Περάσαμε ήδη μια ρύθμιση για να γίνουν προσωρινοί ποδηλατόδρομοι λόγω και του κορονοϊού όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα, μπορεί και σήμερα, θα βγει ένας οδηγός από την πλευρά του Υπουργείου μας προς τους Δήμους μάλιστα. προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα στην κατασκευή αυτών των ποδηλατόδρομων. Κλείνουμε εδώ. Αν επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, απευθύνω προσωπικά να σε εσάς μια έκκληση. Όχι, ένα λεπτάκι. Υπάρχει ένα θέμα, επικαλούμε και τον ανθρωπισμό σας και τον ευρωπαϊσμό σας, τη δημοκρατικότητά σας για τον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη. Η ζωή του κρέμεται σε μία κλωστή, κυριολεκτικά. Ναι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα άριστο και κρατούμενο, ο οποίος μόνος του και προσπάθησε και πέτυχε. Δεν είναι αρμόδιος υπουργός. Συγγνώμη, παιδιά, αντιδράτε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την πορεία. Έχει δίκιο, Ελληνά, διαλέγει φυλακή. Απευθύνομαι στον υπουργό. Διαλέγει φυλακή.
Ο υπουργός δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Τι μανία είναι αυτή, αυτό είναι μανία. Δηλαδή, έλεος. Ένα λεπτό. Έλεος. Παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Ελάτε. Δεν έχω τίποτα εναντίον ουδήποτε κρατουμένου. Δεν έχω τίποτα εναντίον ουδήποτε κρατουμένου και ουδήποτε ανθρώπου. Πολύ περισσότερο δε αυτού του ανθρώπου που είναι και στο κάτω-κάτω και ένα νέο άνθρωπο. Ωστόσο, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται. Τα έχει δώσει όλα η πολιτεία, Ρεντρέα. Υπάρχει ανακοίνωση από τη γραμματεία αντικλιματική πολιτική. Και κύριε Πετρόπουλε, στα στοιχεία που έχει παραθέσει η γραμματεία αντικλιματική πολιτική, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με αυτά που λέτε εσείς. Εσείς αλλιώς παρουσιάζετε τα πραγματικά περιστατικά και αλλιώς τα παρουσιάζει ως το συγκρατούμενο αυτό. Δεν είναι ιδιοτροπία, Ρεντρέα. Αφήνετε έναν άνθρωπο να πεθάνει όμως. Κλείνουμε εδώ. Παιδιά, ελάτε. Είσαστε η κρατική κυβέρνηση. Καλημέρα στον Υπουργό. Ρε παιδιά, να λέμε τα ακριβή περιστατικά. Μην λέμε εδώ ό,τι θέλουμε. Κάνουμε τις επιθυμίες μας είδηση. Τα ακριβή περιστατικά τα παρέθεσε η κυρία Σοφία Νικολάου. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός διαλέγει φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το διάβασε το κείμενο. Δεν το έχει διαβάσει το κείμενο. Δεν το έχει διαβάσει. Νομίζω δεν το ξέρεις το θέμα. Όχι. Εδώ δεν μιλάμε με κορώνες. Δημοκρατίας, ανθρωπισμού, βεβαίως. Αφήστε τον άνθρωπο να πεθάνει. Το θέμα, εμείς δεν, πρώτα απ' όλα, εμείς δεν αφήνουμε κανένα. Εντάξει. Αλλά το θέμα το εξήγησε η κυρία Νικολάου. Τι εξήγησε η κυρία Νικολάου, τίποτα δεν εξήγησε. Αυτός, αφαιρετή. Ο άνθρωπος αυτός διαλέγει φυλακή. Σε βάρος της ζωής ενός ανθρώπου. Διαλέγει φυλακή και αρνήθηκε 25. Δεν μπορεί ο κρατούμενος να διαλέγει φυλακή. Σοβαρά μιλάτε. Αυτό μας έλειπε. Αυτός είναι ο σωφρονισμός που θέλουμε.